Καλησπέρα σας. Λέγομαι Εύα Μαθιουδάκη και θα σας μιλήσω σήμερα για το βιβλίο «Το Φταίχτη». «Ο Φταίχτης», ένα βιβλίο δύο συγγραφέων, του Κωστή Σχιζάκη, αρχιτέκτονα και ιδρυτή του Μουσείου Καστικών Τεχνών από το Ηράκλειο της Κρήτης, και το τρίτο δικό μου βιβλίο, «Μυθιστόρημα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το Μάιο του 2019. Ένα βιβλίο, λοιπόν, με μάνα και πατέρα, μια περιήγηση στη δεκαετία του 70 με πλήθος ηρώων που νομίζω ότι θα σας κατακτήσουν. Αυτές τις δύσκολες ώρες ίσως είναι μια παρηγοριά. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Τι να φορέσω, άσε το καλό πάλι. Το άσπρο και το μαύρο. Να τα πάλι τα μαύρα. Μαύρα. Τα φόρεσε για να πάει στην κηδεία και θα τα κρατούσε να τις έβγαζε γλώσσα η Μαρία. Καλέ μαμά, σιγά μη μαυροφορεθείς για τον κύριο Κώστα. Καλός άνθρωπος, δεν λέω. Α, δεν μας ήταν και τίποτα. Φτάνει που θα τα φορέσει η Χριστίνα για το χατήρι της Ξηνής. Μα κι αυτός ο Χριστιανός τάχε τα παχάκια του. Από καρδιά δεν πήγε. Κούνησε το κεφάλι της η Ελένη και φόρησε το ασπρόμαυρο φουστάνι της. Μόδα ήταν εξάλλου. Πιέντε πουλ, το έλεγαν οι πολύξερες του τέταρτου. Έκτακτο, κυρία Ελένη, το πιέντε πουλ. Έχετε γούστο. «Μπα, το κοριτσάκι μου το διάλεξε», απαντούσε η Ελένη με τη μετριοπάθεια των απαντήσεων, η οποία είναι επιβεβλημένη στους ανθρώπους που το επάγγελμά του τους έχει διδάξει να έχουν το στόμα τους κλειστό για να τα έχουν καλά με όλους, από το ρετυρέ μέχρι το ισόγειο και τούμπαλιν. Μαύρα και άσπρα. Μια ζωή μαύρη, κατάμαυρη, που μόλις πήγαινε λίγο να πάρει προς την κατηφόρα, την έπιανε λάστιχο. Λάστιχο. Θυμήθηκε το γιο της, τον Παναγιώτη. Κάτι έτρεχε και εκεί. Νόμιζε ότι μετά το γάμο θα είχε ησυχάσει από την έγνοια του. Αλλά πού τέτοιο πράγμα. Το βλέπε στα μούτρα της Χριστίνας, τα μαραζωμένα. Έπρεπε να βρει τρόπο να του μιλήσει, αν και λόγια δεν έπαιρνε από αυτήν, ούτε ο Παναγιώτης, ούτε βέβαια ο Σωτήρης, που την είχε ξεγραμμένη, beat για beat. Χειρότερος ο Σωτήρης, άλλο αμάρτημα κι αυτό. Κακορίζικος, κακοφτιαγμένος, άλλο ένα παιδί που δεν το θέλησε κανείς. Θεέ μου, συγχώραμε. Όλο λεφτά, 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 μόνο για λεφτά. Τα παιδιά μας είναι παιδιά μας, Ελένη, της είχε πει ο πνευματικός της. Από την κοιλιά σου βγήκανε και τα τέσσερα, δεν τα ξεχωρίζεις. Μα βρες έναν τρόπο να τα ξαναβάλεις σε τάξη, συνέχιζε. Μπαίνουν σε τάξη τα παλιόμουτρα, θυμάται ότι του είχε πει απελπισμένη. Φτιστός ο Ελένος ο πατέρας τους. Αλλά λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο και κυρίως με τον επικείμενο γάμο του Παναγιώτη, είχε αρχίσει να κλείνει τα μάτια στα προβλήματα, να εφησυχάζει. Ωραία, τόση και τόση έκανα λεφτά και ξεκίνησα από τα παράνομα. Ο Σωτήρης δεν τα καταφέρει. Εξάλλου στο μαγαζί με τα ηλεκτρονικά που άνοιγε ο κύριος Διγενής, το κεντρικότερο αυτό της στην πλατεία Κλαθμόνος, θα τον έβαζε διευθυντή το Σωτηράκι. Όσο για το άλλο, κουλούρα είχε βάλει, μπορεί να είχε πήξει το μυαλό του. Δεν θα τον ταλαιπωρούσε τσάμπα το κοριτσάκι. Αγωνία, 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 στρίγγιξαν τα ραδιόφωνα και αυτή έτριβε με τα μανία στις σκάλες της εισόδου και τις περνούσε μια φορά το μήνα με λιωμένο πράσινο σαπούνι για να στράψουν. Λίγο πριν από το γάμο είχε πάει να βρει τον Παναγιώτη, να ρίξει ένα κλαδί ελιάς, να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει, να σταθεί δίπλα στον πρωτόκοτο κογιό της που παντρευόταν. Γι' αυτό το λόγο είχε βγάλει κάποια λεφτά από το κομπόδεμά της και είχε πάει να τον βρει στον καράζ του. Με τα βία σήκωσε το κεφάλι του να της μιλήσει. Όταν την κοίταξε πια, είπε με περιφρονητικό ύφος. «Πάρε ό,τι θες της Χριστίνας, ρε μάνα, και ψώνισε για το γάμο ότι σου γουστάρει, αλλά από εκεί και μπρος, μακριά και λάργα από το σπιτικό μου». Έβαλε ξανά τα λεφτά στην τσάντα της και σφίγγοντάς την κάτω από τη μασχάλη γύρισε πάλι σπίτι της. «Όχι, όχι, δεν είναι κακό παιδί ο Παναγιώτης μου. Πεισματικά μου τα κάνει». Και έψαχνε να βρει τρόπο να ισορροπήσει την κατάσταση, να γλυκάνει λίγο αυτό το γάμο, που λίγο πολύ έμοιαζε σαν το δικό της, σαν αρπαγή και σαν κουκούλωμα. Όχι, όσο και αν αγαπούσε το γιο της, ήθελε και η Χριστίνα η κόρη της να έχει μερίδιο στη χαρά. Γεια σας και να γιένετε, κάθε καλό σε όλους μας.